people, voodoo people. Πες κάτι για τους πρώτους τώρα. Ναι, ναι. Ότι το 1900, δηλαδή την προηγούμενη χρονιά, πήραν από το περιοδικό Kerrang το βραβείο καλύτερο look video. Α, μπράβο. Το ξέρεις. Ότι μπράβο. Θα είναι headliners μαζί με τον Ozzy Osbourne στο Rock Am Ring, θα είναι στη Γερμανία. Στη Γερμανία, ακριβώς. Και θα ήθελα να... Αυτό δείχνει, Αχιλλέ, αυτό που λέγαμε πριν, ότι έχουν περάσει και σε ένα άλλο κοινό πλέον και δεν είναι απλώς rave, techno ή δεν ξέρω τι. Έτσι. Ναι. Σωστό. Και... θέλω να ζητήσω και ένα άλλο παιδιά μου. Να πούμε ότι ο άνθρωπος που δημιούργησε τους πρώτες ήταν ο Liam Howlett, έτσι, από το Essex, που από μικρή ηλικία μαγεύτηκε από τη σκηνή hip hop και rave, τέτοια πράγματα, έτσι, στη δεκαετία του 80. Αγόρασε λοιπόν δύο πικά από τύπος και ενώθηκε με το συγκρότημα Cut to Kill ως δεύτερος DJ. Τότε έτσι, σε αυτή τη μουστία έτσι κανένα, να πάρει κιθάρα, πήραν δύο πικά. Ακριβώς. Το καλοκαίρι του 88 οι Cut to Kill υπέγραψαν κρυφά από το Liam Howlett ένα διχρονικό συμβόλαιο. Αλητία δηλαδή. Αλητία, όπως την ψώνησε. Και βέβαια αναζήτησε άλλες άκρες και μπλέχθηκε με τη σκηνή House και Rave, η οποία άνθιζε εκείνη την εποχή στη Βρετανία.
Και άρχισε να παίζει μουσική σε πάρτι. Σε ένα από αυτά τα πάρτι, λοιπόν, γνώρισε τους δύο τύπους, τον Leroy Thornhill και τον Keith Flint, κόκκινο τύπος, οι οποίοι τους ζήτησαν να ακούσουν τη μουσική του, γιατί αυτοί ήταν χορευτές, και να ακούσουν τη μουσική που έγραφε και να χορεύουν σε αυτή τη μουσική. Και ουσιαστικά έτσι δημιουργήθηκε ο πυρήνας των Prodigy. Ωραία, εμείς θα πάμε πρώτα στο τηλέφωνο, μετά θα πάμε στο επόμενο βίντεο κλιπ του Out of Space. Μπράβο, και μετά θα σας δείξουμε τι βρήκαμε στο ίντερνετ σχετικά με τις πρώτες. Και επίσης θα σας πούμε ποια ήταν η πρώτη του εμφάνιση σε κλαμπ του Ανατολικού Λονδίνου. Α. Όλα αυτά σε λίγο. Αλλά πρώτα στην Πτολεμαϊδα, παρακαλώ, τι κάνετε. Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Είμαι ο Γιώργος που είχα τηλεφωνήσει πριν κανένα δύο εβδομάδες, αν θυμάστε. Τώρα να πω σχετικά με αυτό που είπατε στην αρχή, γιατί είδες μουσική είναι. Ναι. Έχω μια βιντεοκασέτα, γράφει πάνω Electronic Punks. Ναι. Είναι κάτι τέτοιο. Εγώ γι' αυτό έβαλα κάπως έτσι ηλεκτρο, ροκ, pop. Ναι, ναι, ναι. Κάτι τέτοιο. Punk, ας πούμε. Έτσι βγαίνει. Ναι, ναι. Και τώρα για αυτό το hip hop που είπατε για τον Liam. Ναι. Είχε ξεκινήσει hip hop, αλλά δεν τον είχαν δεχτεί. Έχει ακουστεί τότε η μαύρη και τα παράτησε και μπλέχτηκε με αυτή τη μουσική και τα λοιπά. Δύο όλα πιθανό. Πάντως ήταν στη δεκαετία του 80, λέει 84-85, του άρεσε πάρα πολύ το breakdance και αυτά τα φαινόμενα που έγινε. Grandmaster Flash κλπ. Βέβαια σε αυτή τη σκηνή hip hop, όπως είπαμε, είναι πολύ κλειστό. Κύκλωμα, κλικ, ας πούμε, ναι. Με τους μαύρους, όπως είπες. Θα το δούμε αργότερα στην ιστορία μας. Έτσι. Έτσι είναι, παιδιά, έτσι έγινε. Okay. Έγινε, Γιώργο, γεια χαρά. Out of Space. Μια που μιλούσαμε για hip hop, το πρώτο άλλο το Prodigy, Out of Space.
Για πες. Θα ήθελα να πω για τους Prodigy. Ναι, πώς σε λένε, πες μας πρώτα. Σταύρο. Ξύπνησες καλά σήμερα? Καλά. Καλά. Όπως το πες. Σοφία, κάνε το λίγο να φωνάζει περισσότερο. Ναι. Σταύρο, πες εσύ. Θα ήθελα να πω για, για τους Prodigy. Ναι. Για τη μουσική που παίζουν. Ναι. Ο Liam, που είναι ο κεντρικός άξονας των Prodigy. Ναι. Έγραφε rave στην αρχή. Rave. Και εντάξει, αυτά τα breakbeat. Και μετά από το album του Experience, είχε άρχισε να ακούει Nirvana και Red Hot Chili Peppers. Μπράβο, όπως είπε και ο Μόμπι με άλλα λόγια. Ναι. Ναι. Και τέτοια, και έτσι έχει επιρροές τώρα με ηλεκτρικές κιθάρες και τύμπανα. Και τα πάντα, και όλα μέσα είναι. Άιντε, βούρο, άιντε, για ναι, γιάρμα. Και το Experience είχε, είχε βγει καλύτερο album. Πρώτη τσίξε, τι μου θυμίζουνε. Έλα. Θα σου πω εγώ, η μουσική τους έτσι. Πώς πηγαίναμε στο Λύκειο, στο γυμνάσιο, ζήσε όνια και ανασένη. Μπούγιο. Μπούγιο, αυτό. Ναι, Μπούγιο, ναι. Πραγματικά, ξύλο, γκράντ, γρούμε. Γενικά στο κοντρόλ και στον Φουσκωτό ειδικότερα. Ο Φουσκωτός την κάνει τη δουλειά. Ο Φουσκωτός θέλει πάρα πολύ να ακούσει το No Good Start the Dance. Αυτό είναι το επόμενο που θα ακολουθήσει σε λίγο. Να κάνεις επόμενη Φουσκωτέ. Απλά ο Φουσκωτός Σημεωνίδης, ναι, θα πούμε το εξής. Ότι θέλει και έτσι εκδήλωσε την επιθυμία, ναι, να πάει να δει ας πούμε τους Prodigy. Και για να κάνει μια δουλειά, ναι, δύο δουλειές βέβαια, σε μία έτσι. Πήγε, άνοιξε το μικρόφωνο σου. Λοιπόν, τι ηλίθιος είμαι. Και πάλι λέει: θα πάω εγώ, ναι, να δω τους Prodigy, μου λέει, ναι, στο αυτή, λέει, αλλά μην το πεις, λέει, πουθενά. Καλά. Στη Δανία. Στη Δανία. Γιατί, λέει, θα πάω στη Δανία.
Ναι. Και με μία δουλειά που θέλω να κάνω, ναι, με τον γνωστό γιατρό εκείνο εκεί. Ναι, τα γνωστά, έτσι, ναι. Ο γνωστός θα δω και τους πρότιζε. Τι θα κάνει, βέβαια. Και έτσι θα πάει με έναν άλλο αέρα στην αυλή. Άσε που έχει και Δανέζες εκεί πέρα και μπορεί να δοκιμάσει τη δουλειά. Έτσι. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, περιμένει μία Θεσσαλονίκη στο τηλέφωνο και μετά τη Θεσσαλονίκη θα πάμε να δούμε τι υπάρχει στο ίντερνετ σχετικά με τους πρότιζε. Ποιο είναι. Με. Ναι. Χαίρετε. Το όνομά σου. Ο Γιώργος είμαι. Γεια σου, Γιώργο. Γεωργία, κάνε λίγο το Γιώργο να φωνάζει λίγο. Μπράβο. Γιώργο. Ναι. Παιδιά, καταρχήν να σας πω συγχαρητήρια για το απλό γεγονός ότι μια κατά κύριο λόγο ροκ εκπομπή αποφάσισε να ασχοληθεί με ένα παρακλάδι της. Γιώργο, μουσική εκπομπή θα μου επιτρέψεις. Τέκνο. Εντάξει, με κύρια έμφαση στο ροκ θα έλεγα. Πιθανώς. Βέβαια, πιστεύω να συνεχιστεί αυτό με κάποια άλλα ονόματα όπως είναι Orbital, Mobi, Chemical Brothers, οι οποίοι έχουν καταθέσει πάρα πολύ καλά δείγματα δουλειά στα τελευταία χρόνια. Κοίταξε, κλίπ από όλους αυτούς τους καλλιτέχνες μεταδίδουμε συχνά πυκνά. Απλώς δεν πέσει μόνο τα κάνουμε αφιέρωμα μεγάλο, να ξέρεις. Πολύ είπες, καλό για ηλεκτρομουσική. Είπες Chemical Brothers, που πραγματικά έχουν κάνει αίσθηση. Για μένα, από Orbital και όλα αυτά που είπες, οι Chemical Brothers είναι αυτοί που κάνανε αίσθηση. Εγώ, παιδιά, απλά να καταθέσω ένα παράπονο, σας πήρα ότι πέρασε πολύ καιρό. Έπρεπε να τρέξει πολύ νερό στα βλάκι για να αρχίσουν να παραδέχονται ορισμένοι στενοκέφαλοι ότι υπάρχει και ένα είδος μουσικής σύγχρονης ηλεκτρονικής, mm-hmm, ένα παρακλάδι της τέκνο ή γενικά η τέκνο, η οποία όντως αξίζει να ακούγεται, η οποία δεν είναι η μουσική ακριβώς που ακούγεται στα κλαμπ, η οποία δεν είναι η μουσική του ISMC ή του Dr. Alban, είναι κάτι άλλο το οποίο έχει ουσία. Ωραία το είπε. Και... ωραία το πες. Ωραία το πες. Ωραία το είπες. Απλώς γελάω γιατί θυμίζει και το λέμε ψήφι εκείνο τη γλιωδία που ακούγονταν. Ε. Ακριβώς αυτό κάτι παιδιά, έπιξε, οι περισσότεροι έχουν την αίσθηση ότι αυτό είναι τέκνο σήμερα. Δεν έχει καμία σχέση η τέκνο στην πραγματική μας. Μουσική είναι. Pop. Είναι pop μουσική, α, μπράβο. Και τι να πω, δηλαδή, απλά αυτή η στενοκεφαλιά βγαίνει από άτομα κυρίως εκπροσώπου τη ροκ, οι οποίοι δεν θυμούνται ότι και η ίδια η ροκ κάποτε πριν από 40 χρόνια είχε τύχει τη ίδια αμφισβήτηση και τελικά επικράτησε. Είναι κλασικά ιστορία. Είναι η πορεία του ανθρώπου να τρέχει, να εξελίσσεται. Δεν μπορεί, έτσι, να κολλήσει. Ας ανοίξουμε λίγο τα αυτιά μας. Άρχισε να τρέξουμε εγώ λίγο τώρα. Σιγά, στάδι. Να τρέξω λίγο, αφού είναι πορεία του ανθρώπου. Πού πάει, ρε παιδιά. Και μια και θα βάλετε και το No Good, να πούμε κάτι που αφορά τη Θεσσαλονίκη. Off the record βέβαια, ότι το βίντεο κλιπ του No Good είχε γυριστεί σε εκείνη την κάθοδο των πρώτων στη Θεσσαλονίκη, η οποία ήταν το 95 σημειωτέων, και όχι 94, ναι, okay, το Μάιο. Είχε γυριστεί σε κάποιες αποθήκες στο λιμάνι το συγκεκριμένο βίντεο. Ναι. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό. Όχι. Να, λοιπόν, κάτι πολύ. Είναι κάτι ανεπίσημο. Και θα το προσέξουμε κιόλας. Εγώ το επόμενο είναι αυτό, θα το προσέξουμε πολύ. Γιατί εμείς με τις αποθήκες είμαστε πρώτοι φίλοι της συχνά. Ναι. Είναι σε κάποιες αποθήκες γυρισμένο στο λιμάνι Θεσσαλονίκη. Γυρίστηκε okay τότε μέσα σε 12 ώρες συγκεκριμένα. Γιώργο, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ, φιλαράκι. Γεια και χαρά. Πάμε τώρα στο ίντερνετ, γιατί οι πρότιζε έχουν μια πολύ πολύ ωραία σελίδα στο ίντερνετ. Έχουν μια επίσημη τοποθεσία που λέγεται theprodigy.com, www.theprodigy.com, και η οποία περιλαμβάνει μέσα, μπορούμε να τη δούμε κιόλας στο ίντερνετ. Περιλαμβάνει την ιστορία του συγκροτήματος, περιλαμβάνει τη δισκογραφία. Για παίξε, Σάκη, τώρα να δούμε τι γίνεται. Επειδή είναι λίγο βαρύ, επειδή έχει πάρα πολλές επισκέψεις, δεν θα πούμε λίγο τα κατά μέσα. Απλώς βλέπουμε την πρώτη σελίδα. Αυτή είναι η πρώτη σελίδα, έτσι. Ναι, αυτό που έχω να πούμε είναι να πάνε στο www.theprodigy.com. The Prodigy, μία λέξη, έτσι. Ναι, The Prodigy. Γιατί αν πας στο www.prodigy.com είναι ένας internet provider, άσχετο. Άσχετο τελείως, έτσι. Ναι. Πάμε σε μια άλλη σελίδα, η οποία είναι της Excel Recordings, εταιρείας δίσκων τους, η οποία έχει ένα παρακλάδι το Prodigy μέσα και περιλαμβάνει τη δισκογραφία τους με τα εξώφυλλα όλων των δίσκων, τόσο τα single όσο και τα album κλπ. Περιλαμβάνει επίσης το ιστορικό των Prodigy, περιλαμβάνει ημερομηνίες των συναυλιών τους, οι οποίες έχουν ανακοινωθεί και του Ιανουαρίου 98, αλλά φυσικά δεν περιλαμβάνουν Ελλάδα, παίρνουν στην Αυστραλία αυτόν τον καιρό από ό,τι βλέπουμε. Έτσι, Αυστραλία. Εκεί πήραν, σβάραν την Αυστραλία και πολύ καλά κάνουν, γιατί έγινε φοβερό αγοριστικό κοινό. Και ένα άλλο ανεπίσημο site, το οποίο τι θες απ' εσάκι. Αυτό που έχω να πω είναι ότι γενικά οι φίλοι του συγκροτήματος είναι χρήστες του δικτύου και αυτό το βλέπουμε από τις πολυάριθμες τοποθεσίες όπου έχουν αρκετά λεπτομερή αφιερώματα για το group. Αυτό που ήθελα τουλάχιστον να ζητήσω και ζωντανά εδώ πέρα από τον αέρα από εσάς άδεια είναι. Μην ζητήσεις λεφτά, βρήκαμε, μόνο, σε παρακαλώ. Ναι, όχι, βρήκα ένα σεξουαλικό νομίζω βίντεο. Βίντεο μάλλον. Όπου εδώ στο Jam TV, όπου μάλλον είναι για χρήσεις πάνω από το 18. Δούμε, παιδιά, να το βγάλουμε. Α, είναι το Smack My Beach Up. Σιγά-σιγά. Είναι το Smack My Beach Up. Το τελευταίο βίντεο κλειπ των Prodigy με το οποίο θα κλείσουμε την εκπομπή σήμερα. Αλλά θα είναι ελαφρώς κομμένο γιατί κρατάς 6,5 ώρα το απόγευμα. Κανείς δεν δείχνει τέτοια βίντεο ή τα δείχνει το παίρνεις ό,τι λες μέσα. Το Jam TV. Αυτό είναι για το, αυτό το βίντεο είναι πραγματικά για το Filmlet πριν που είναι οι απογορευμένες ταινίες. Και επειδή δεν μπορείτε να κλειδώσετε τον αποκλειδοποιητή σας. Ακριβώς. Πάντως πάνω από το δίκτυο είναι ελεύθερο. Στο Jam TV θα το βγάλουμε εμείς στο δικό μας site τη διεύθυνση. Απλώς θα ήθελα να ρωτήσω αν τυχόν το βγάζαμε στον αέρα. Άσε καλύτερα. Άσε καλύτερα, φιλαράκι. Έχει κάτι πολύ παυσίδικα μέσα. Παρακαλώ στη Θεσσαλονίκη τι κάνετε. Το όνομά σας. Σάκη λέγομαι. Γεια σου, Ρεσάκη. Γεια σου, Ρεσάκη. Σάκη, είσαι λυπημένος. Θα σου πω κάτι και για το βίντεο κλιπ το συγκεκριμένο. Εμείς που το συζητήσαμε μεταξύ μας. Και όχι πως το συζητήσαμε, αλλά και για λόγους επαγγελματικού ενδιαφέροντος κάθαμε και το είδαμε τουλάχιστον 17 φορές. Έτσι. Λοιπόν, πρέπει να σου πούμε το εξής, ότι εμείς είχαμε όλη την καλή διάθεση να το μεταδώσουμε και δεν τρέχει τίποτα.
αυγά Τουρκίας. Καταλαβαίνεις, ναι, έτσι. Ναι. Πολύ ωραία. Αλλά σκεφτόμαστε τα παιδιά. Τα παιδιά που αυτή τη στιγμή βλέπουν τηλεόραση και δεν είναι σωστό τέτοια ώρα να δείξουμε τέτοια πράγματα. Έχει κάτι σούτια μέσα, δηλαδή δεν είναι μόνο οι γυναίκες που δείχνουν γυμνές, αλλά έχει κάτι σούτια μέσα, δεν πέφτουν φοβερά. Ακριβώς. Πες τους Γιώργο, εσύ κανένα άλλο. Για να μην κατηγορηθούμε, έτσι το λέμε, έτσι απλά και ωραία. Λοιπόν, θα ήθελα να πω συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ευχαριστούμε, Σέφη. Έφαγες πολύ σήμερα. Ορίστε. Έφαγες πολύ. Αρκετά. Είναι έτσι το χαρακτήρα σου να είσαι έτσι. Όχι, εντάξει. Όχι, έτσι. Λοιπόν, και θα ήθελα να πω για το καινούργιο single το Prodigy, το οποίο έρχεται μέσα από το The Fat of the Land και είναι το Might Feels. Mm-hmm. Όπως τώρα το τελευταίο ήταν το Smack My Beats Up. Δεν κυκλοφόρησε όμως το Might Feels. Ναι, δεν κυκλοφόρησε. Θα έρθει σε λίγο καιρό εδώ στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αυτό όσον αφορά και το Smack My Beats Up είναι λίγο ακατάλληλο για τις ηλικίες μας. Εντάξει, πιστεύω είναι πολύ ωραίο όμως. Είναι ωραίο βίντεο, αλλά σκέψου τώρα τη σκηνή, ας πούμε, που μπαίνει η μαμά μέσα. Μανολάκι, τι είναι αυτό που βλέπεις. Μανολάκι. Μανολάκι. Γεια και χαρά, γεια. Γεια χαρά. Έλα, τι θες. No Good Start the Dance. Prodigy από το δεύτερο του άλμπου, το Music of the Gilded Generation. Και ήρθε η ώρα. Πού είσαι, Σωτήρα, αγόρι μου? Έρχομαι. Βολτέρος. Βολτέρος. Λοιπόν, τώρα θα συνεχίσουμε την ιστορία. Ακούσατε. Τα Χριστούγεννα του 1990, οι Prodigy υπέγραψαν δισκογραφικό συμβόλαιο με την εταιρεία Excel στην Αγγλία. Ο πρώτος καρπός της συνεργασίας αυτής. Κάτι γίνεται. Λέγε. Ήταν το single, το extended play, μάλλον What Evil Lurks, το οποίο πούλησε 7.000 αντίτυπα, ακούστηκε αρκετά και σήμερα είναι πάρα πολύ σπάνιο. Κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 1991 και σήμερα αλλάζει χέρια για τουλάχιστον 20.000 το αντίτυπο. Δηλαδή 4-5.000 τουλάχιστον για να πάρετε αυτό το φοβερό αντίτυπο. Να σας πω λιγάκι πριν πάμε στη Φλόρνα ότι η πρώτη τους επιτυχία ήταν το Charlie, που έφτασε στο νούμερο 3 τον Αύγουστο του 1991 και. Που έμεινε, συνοδεύτηκε από το πρώτο του βίντεο. Ακολούθησε το Everybody in the Place, που συνέπεσε με την πρώτη του οργανωμένη περιοδία σε Ευρώπη και Αμερική. Okay, έχει και άλλα, αλλά δεν σας τα λέω. Λοιπόν, θα πάμε στη Φλόρνα στο τηλέφωνο και όσο πάμε στη Φλόρνα στο τηλέφωνο, θα σας παρακαλέσω να δείξετε μία καρτούλα που υπάρχει στο Ιντερνετ. Έχει έρθει με την καρτούλα. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά?
Τι ήταν αυτό εδώ, γιατί βάλα ακόμα χάρη στη Φλόρινα. Godzilla. Ναι. Φλόρινα, έτσι. Η Φλόρινα ακόμα ακούσε. Η Φλόρινα ήταν. Λοιπόν, στο κομπιούτερ έχουμε έτοιμη μία εικόνα. Αχ, τι ωραία. Την οποία θα σας... Την έχει. Εγώ τη βλέπω πάντως. Αυτή είναι. Βγάλετε την, παιδιά. Ωραία είναι αυτή. Δείξτε την. Να την. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό, ωραίο. Έχουμε βρει μια συλλογή με φωτογραφίες από το συγκρότημα. Από έναν, όπως είπαμε, θαυμαστή τους. Και προσπαθούμε και βλέπουμε μερικά εμείς αποσπάσματα. Φυσικά... Φωτογραφίες από την καριέρα των Prodigy, μαυρόσπρες, έγχρωμες, το κάθε μέλος ξεχωριστά, όλοι μαζί, το ένα τ' άλλο. Αλλά στο site θα πρέπει να δώσουμε μία πάσα στον κόσμο να ορμήξει, γιατί θα ετοιμάζει το μεγάλο και να το αποδεχτεί και σε άλλα, και από την κοινότητα του εναλλακτικού ροκ, ας το πούμε έτσι. Κυκλοφόρησαν το πρώτο τους διπλό άλμπουμ, το οποίο λεγόταν The Prodigy Experience, που έφτασε στο νούμερο 12 του καταλόγου επιτυχιών της Αγγλίας, αλλά έμεινε σε αυτό το κατάλογο για 6 μήνες και έγινε πλατινένιο. Η περιοδία για την πρόθεση του άλμπουμ τους τους έφερε μέχρι και στην Αυστραλία. Αυτό τον καιρό είπαμε, κάνουν περιοδία στην Αυστραλία, έτσι. Καταλαβαίνετε, από τότε είχαν κάνει πάταγο στην Αυστραλία. Αλλά η κακή της οργάνωση τους άφησε με χρέη. Ακριβώς. Και εξαντλημένους και με χρέη. Mm-hmm. Απίστευτο, δεν τους έβαλε μέσα. Έτσι. Παράλληλα, η μεγάλη τους επιτυχία έκανε την κοινότητα των rave να τους περιφρονεί, με αποτέλεσμα οι δίσκοι τους να μην παίζονται πολύ στο κύκλωμα. Αυτό. Γι' αυτό βρήκαν τη λύση, αλλά τη λύση θα την πούμε μετά. Και μέσα στην τοποθεσία αυτή, στην κατηγορία alternative, εναλλακτική μουσική δηλαδή, μία από τις υποψηφιότητες είναι το The Fat of the Land, το νέο άλμπουμ των Prodigy, οι οποίοι έχουν υπογράψει. Όπως βλέπουμε, και στην εταιρεία Maverick, η οποία είναι παρακλάδι της Warner Brothers, άλλη είναι εταιρεία που ανήκει στη Madonna. Ναι, βεβαίως. Δηλαδή είναι την εταιρεία της Madonna. Όπως και η Alanis Morissette και η Green Day και η 2002 GR και τα λοιπά, αφού δεν έχουμε. Λοιπόν, πάντων, εμείς χαιρετάμε το δορυφορικό, έχουμε, δεν έχουμε, και θα παρακολουθήσουν το δελτίο ειδήσεων φυσικά στις 6 και εμείς συνεχίζουμε με πρόταση να πάμε σε Vidanza. Να πάμε σε Vidanza. Firestarter. Αυτό το πολύ καλό. Είναι το πρώτο σύγκλιμπ του κυκλοφόρησε. Αυτό πολύ καλό. Yeah. On the pipe you're tasting, belly top
αυτοί τώρα που παίζουν, που είπατε, δεν είναι, ξέρω εγώ, electric punk. Γιώργο, να σου πω κάτι. Σε βούγιο είπαμε. Ζήσε όνια κι ανασένει όταν λες μονόλαβε. Οι ετικέτες, οι ετικέτες στη μουσική είναι το μόνο πράγμα το οποίο δεν κάνει κακό. Άμπρο. Δεν κάνει καλό, συγγνώμη. Ναι. Τα παιδιά... Σ' αρέσει η μουσική ενός... Γιώργο, τον γυρότερο λίγο σεβασμό. Έτσι, 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 Γιώργο μου. Έτσι, Γιώργο μου. Τα γόρια μου. Λαθώ. Τα γόρια μου. Η ετικέτα, ρε παιδί μου, είναι κάτι. Αν σ' αρέσει ένα αλφα συγκρότημα, δεν πάνε να παίζουν και φολκλωρική μουσική του Περού. Τι σε νοιάμε, ωραία, είναι ωραία, τελείωσε. Εμείς πάντως παλέψαμε να είχαμε αποκλειστικότητα αυτή την πάντα με τη φολκλωρική μουσική του Περού, αλλά δεν ήρθε. Μας πιστόνιασε. Έγινε τους πρώτους, ήταν αυτό. Παιδιά, είναι όπως είχαν δηλώσει στη Θεσσαλονίκη όταν είχαν έρθει, ναι. Ο Λία μετά τη συναυλία, είχε πει ότι παίζουν industrial σε λίγους και καλούς, που λένε, δηλαδή έτσι μετά τη συναυλία. Τώρα industrial παίζουν electric punk. Πάντως είναι ένα από τα καλύτερα συγκροτήματα. Ό,τι και απέζουν, μπράβο, όπως είπες, ό,τι και απέζουν είναι γρουπάρα. Και κάτι άλλο, το πρώτο του σίγκλι που ήταν το What Evil Lark, είχε κυκλοφορήσει στις 27 Δευτέρου 1991. Περίμενε να δούμε τις σημειώσεις, περίμενε. Ναι, 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 τότε, ναι. Περίμενε. Ναι, ναι. Και το τελευταίο του σίγκλι... Γιώργο, πες κάτι ζουμερό τώρα. Το πρώτο του σίγκλι, το What Evil Lark, το έχεις? Όχι, δεν το έχω, το είχα, σοβαρά, δεν κάνω πλάκα. Ναι. Το είχα, αλλά επειδή με DJ έπαιρνα σε ένα μαγαζί εδώ πέρα. Και φανερό ήταν ότι με το κλέψανε. Φιλανάκι, τώρα δεν θέλω να πω ιστορίες. Θα σου πω το εξής. Και να σας πω και ένα τραγούδι. Μια που είσαι και συνάδελφος και DJ. Πρώτον, ναι. Ότι οι δίσκοι και τα CD γενικά ενός επαγγελματία δισκοαναβάτη. Μπράβο. Καλό. Ωραία, πρόσεξε με. Είναι σαν τα χειρουργικά εργαλεία ενός χειρουργού. Το ξέρω, παιδιά, αλλά εδώ πέρα τα προσέχεις σαν τα μάτια σου. Άρα σου το έφεγε κάποιος. Στη Βέρεια είναι φοβερά τα πράγματα. Είναι εντάξει. Παντού έτσι είναι, όχι μόνο στη Βέρεια, παντού έτσι είναι. Αυτό. Αν τους δώσεις το δικαίωμα, θα στο φάνε. Τώρα μην τα λέτε αυτά που λένε, γιατί θα δούμε αύριο παράθυρα στο Sky κλέψιμο δίσκων κτλ. Τι δεν κάνει. Να, παιδιά, θέλω να πω και κάτι άλλο για τους πρωτοτζάδες εδώ πέρα. Ναι. Θέλω να πω ότι κυκλοφόρησαν τρία άλμπουμ, το Experience, το The Gilded Generation και το The Fat of the Land. Ναι. Και το τελευταίο δεν είναι το Mindfield, γιατί το Mindfield είναι μέσα στο Smack My Beats Up. Γιώργο, Γιώργο. Το Mindfield σκόπευε να το βγάλουν σε single, ξέρω, αλλά δεν βγήκε. Αλλά δεν είναι. Είναι στο Smack My Beats Up. Ναι. Ωραία. Λέγονται ότι εντάξει, θα κυκλοφορήσει το Funky Seat ή το Serial Thriller. Μάλιστα. Okay. Αυτή ήταν μια χρήσιμη πληροφορία. Και να κάνω και μια αφιέρωση, παιδιά. Γρήγορα. Στο Στέλιο τον Παρσεβά, τον πιο πρωτοτζάμπη στη Βέρεια. Ναι. Okay. Σε όλα τα παιδιά στο μακροχώρι που με ακούνε, σε εσά που είστε φοβεροί και καταπληκτικοί. Σε ευχαριστούμε πολύ. Okay. Και συνεχίστε πάντα τέτοια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Μια που... Στάθη, μια που το παλικάρι. Για κατά τη γνώμη μου. Το καλοκαίρι του 1993 κυκλοφόρησε το καινούργιο του single, το One Love, αλλά το κυκλοφόρησε με το ψευδώνυμο Earthbound, όχι ως Prodigy, και μάλιστα σε ένα ανώνυμο δίσκο, White Label, που δεν φαίνονταν τίποτα, ή μια σφαγίδα που έλεγε Earthbound One Love. Το single ήταν πολύ καλό, άρεσε πάρα πολύ. Και άρχισαν ότι το παίζαν όλοι DJ, Ray Vaves κλπ. Δηλαδή το αποδέχτηκε το κοινό κατά κάποιο τρόπο. Και μετά ανακοίνωσαν οι Prodigy ότι ξέρετε είναι το δικό μας καινούργιο single αυτό και τότε έγινε και μεγάλη επιτυχία. Αυτά συνέβησαν, που σας είπα, Στάθη, το καλοκαίρι του 1993, ενώ το Μάιο του 1994 κυκλοφόρησε το πρώτο δείγμα από το επόμενο άλμπουμ που πραγματικά ήταν ένα από τα καλύτερα κομμάτια των Prodigy, το No Good Start the Dance που είδαμε πριν. Έτσι. Mm-hmm. Ακολούθησε το album Music for the Jaltered, έτσι, Generation, που πήγε κατευθείαν στο νούμερο 1 της Αγγλίας και πούλησε 1 εκατομμύριο αντίτυπα. Όχι 1 εκατομμύριο παππού, 15 ολόκληρα εκατομμύρια. Ακριβώς. Που έλεγε παλιά διαφήμιση. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο να πάρουμε μια ανάσα και να δούμε ένα βίντεο ακόμα από το νέο τους άλμπουμ, το The Fat of the Land, και είναι το πρώτο τελευταίο βίντεο κλιπ των Prodigy για σήμερα. Breathe, αγόρι μου, breathe. Πάρτε μια ανάσα. Breathe. Prodigy.